σημερινή εκδήλωση είναι ο Γενικό Γραμματέα τη Εταιρεία Ελλήνων Παιδικών Συγγραφέων Γιώργη Χρυστοδουλάκη, τον οποίο και καλό να έρθει εδώ κοντά μα. Καλά λόγια πρέπουν στα βιβλιοπολία παιδεία, γιατί το καλό βιβλίο είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είστε και εσείς απόψε που είστε εδώ. Καλά λόγια πρέπουν στις εκδόσεις Κοχλία, που με τη διεύθυνση του Γιάννη Μουσορδάτου εκδίδει επιλεκτικά βιβλία, μακριά από το λογοτεχνικό σκουπιδαριό. Η Εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, ο πρόεδρος της Γιώργος Κούρτης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Λαζαρίδης, που έπρεπε να είναι εδώ απόψε, αλλά έχει ένα σφοδρότατο κρυολόγημα, νοερά είναι μαζί μας, ο Πάπης ο Τσιπυρόπουλος, ο Γιώργος ο Κατσαρός, ο Γιώργος ο Χατζινάσης και άλλοι κοινές με έστειλαν για άλλη μια φορά στην Καρδίτσα, την οποία η εταιρεία έχει πολιτογραφήσει μέσα στις άλλες δύο πόλεις, η Άγια Τρίπολη η πατρίδα μου και η Ήρος το νησί, και πάντοτε βρίσκεται και θα βρίσκεται εντάξει. Δεν ενθυμούμε πώς έγινε η γνωριμία μου με την Καρδίτσα. Θα πρέπει να ήρθε μια πρόσκληση στην εταιρεία και έλαγε ο κλήρος να ανέβω εγώ. Ήμουνα σε ένα κουρουτσάτο στους Δελφούς, μια μάζοξη σε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Πολύ κουλτούρα, αδερφέ μου. Πολύ αλλοπρόσαλα πράγματα. Μέσα σε αυτήν την σύναξη ενθυμούμε δύο-τρεις, μεταξύ και των τριών ήταν και η μεγάλη τραγωδόση Πάπα Παπαθανασίου, η οποία είπε λόγια κέρδια και ακριβά, Αντιγόνη ήταν το θέμα, και μετά προβόλησα με το αυτοκίνητο μέσα από τον Παρνασό για την Καρδίτσα. Και φτάνω σε ένα ξενοδοχείο, σε αυτά τα οποία βλέπουμε στις ταινίες του Αγγελόπουλου, και λέω Παναγία μου, τι είναι το τόπο. Τι πόλης είναι. Είχα αρνητικά στοιχεία. Μετά κατέβηκα κάτω, πήγα σε ένα ουζάδικο, έσφιξα ένα ούζο, παρακαίνω το μεζέ και ο μεζές αργεί. Γιατί αργεί. Και μου φέρνει ο ουζάς ένα μεζέ φρέσκο της ώρας. Ασύνηθες γεγονός για το καιρό. Μετά παρακαίνω και ένα δεύτερο και λέω εδώ, είναι άλλη πόλη. Εκείνη τη στιγμή αγάπησα την Καρδίτσα. Διότι τις πόλεις τις κάνουν οι άνθρωποι όλοι τα σπίτια. Γνώρισα τον Αντώνη και το βραδάκι με το σούρουπο με ανεβάζει στη γίνη πλαστήρα. Και εκεί ήταν ένα ταβερνείο. Μπροστά είχε γλάστρες, τενεκέδες, βαμμένους κόκκινους με λουλούδια, γεράνια κυρίως. Μπαίνουμε στο ταβερνείο, παραγγέλνουμε και ακούω να έρχεται από το βάθος Μάρκος Βαβατάρης. Τι είναι το δοπάρι. Συλλέπτης εγώ, φίλος του Μάρκου, και να βρίσκω Βαβακάρη στην Καρδίτσα, ανταλλάσσουν απόψεις με τον άνθρωπο το που είχε το ταβερνείο, λέω εγώ, λέει αυτός, και μου ρίχνει. Γνώριζε παραπάνω αυτός από συλλέκτη.
άλλη μια καρδίτσα. Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή, από τη μία μεριά ένας τότε καινούριο Βικτόριο στον χώρο της τέχνης, ο Νικολάου, σπουδαμένος στην κινηματογραφία, και από την άλλη μεριά η φίλη μου η Μαυροκαϊκή και πολιτογραφήθηκα καρδιτσιώτης. Η σημερινή ομιλία μου αναφέρεται στο τρίστατο του κυρίου Νικολάου, θέατρο, δημοσιογραφία, λογοτεχνία. Σε ένα από τα επόμενα ταξίδια έμεινα 16 μέρες σε κάποιο, ας πούμε την λέξη, την ξένη σεμινάριο και γνώρισα και την παρέα, τα παιδιά, τα οποία έχει κοντά. Εντρυφώντας την παρουσία του στην Καρδίτσα, από τότε μέχρι την σήμερα, είναι ο μόνος εκτός Κέντρου που παράγει θέατρο από τα μέλη μας τουλάχιστον τα τακτικά. Η πρώτη ιδιότητά του στο θέατρο θα είναι εκείνη του σκηνοθέτου που μελλοντικά μετεβλήτη του εμψυχωτού. Διότι όποιος έχει θέατρο δικό του και θεατρική ομάδα, θεατρική παρέα, πάβει να είναι σκηνοθέτης και είναι εμψυχωτής, ανιματόρος. Και αυτό λέει πολλά. Για να είναι κανείς ανιματόρος πρέπει να έχει διοικητικές ικανότητες, πνευματική επάρκεια και σύνδεση, πρέπει να έχει γνωριμία στα κλειδιά και τους κώδικες του θεάτρου και πρέπει να αναγνωρίζει σε βάθος τις ψυχές της παρέας του. Επιμόνως λοιπόν ως εμψυχωτής παράγει θέατρο. Παράλληλα παίζει και ως ηθοποιός, δεύτερη ιδιότητα, με μια ευρεία γκάμα ερμηνευτική που μπορεί να παίξει και τους νέους και τους γερόντους, από την οποία υποκριτική δυνότητα δεν απολύει αυτό που στο θέατρο το κυνηγούν όλοι οι επαγγελματίες, η αμεσότητα με την πλατεία. Είναι το πρωταρχικό, η ανάσα η οποία φεύγει από την ψυχή του ηθοποιού και φτάνει εν ρηπή οφθαλμού κάτω. Τρίτη ιδιότητά του στον χώρο του θεάτρου είναι η συγγραφή. Παράγει μία σειρά από έργα μέσα από τα οποία θυματοδοτεί την περιπέτεια του θεάτρου στον χώρο του απρόβλεπτου και του ανεξιχνίαστου. Σταθμεύω στα έργα του τα θεατρικά, κυρίως στο χειρισμό της γλώσσας και των διαλόγων, αλλά και του μύθου και της δεσιάς, διότι η γλώσσα είναι το σπαθί της ψυχής. Και στις μέρες μας η γλώσσα η ελληνική δεινοπαθεί από αλουβρέχιδες των καναλιών και όσοι είπε ο Παπινιώτης ότι την γλώσσα την ελληνική την γράφουν και την μιλούν κέρια οι θεατρικοί συγγραφείς. Μετά τα αυτά αναλαμβάνει το φεστιβάλ της Καρδίτσας το οποίο από ερασιτεχνικό που ήρθε. Όχι ότι ο ερασιτεχνικός βλάπτει, ο ερασιτεχνισμός δεν βλάπτει, αλλά πρέπει και να προχωράει. Αναλαμβάνει το φεστιβάλ και εκεί επιδεικνύει τη μέγιστη αυτάρκειά του στην τέχνη και την υψηλή αισθητική του, συμπαρομαρτούντος του κυρίου Μπακρατσά και του κυρίου Αντινομάρχη και άλλων τεινών καρδιτσιωτών, που αμετάκλητα γνωρίζουν τι σημαίνει καθαρή τέχνη. Το φεστιβάλ στα χέρια των παραπάνω και του κυρίου Νικολάου βγήκα ευθαρσός και το είπα, έγινε πανελλήνιο. Ψηλώθηκε κατά πάνω και φιλοξένησε στους κόλπους του η ιερά τέρατα της τέχνης.
Δεν βγαίνει, κύριε Σνητήρη, ο Γιαλαμάς εύκολα από το κέντρο. Κι όμως ήρθε στην καρδίτσα. Δεν βγαίνει εύκολα ο κύριος Λαζαρίδης, κι όμως ήρθε στην καρδίτσα. Και πάει λέγοντας τα λέργιδες, μουρσελάδες και άλλοι κοινές από το χώρο του θεάτρου. Δεν θα σταθώ στο παρασκήνιο, διότι είπε ο Μπρέχτ, εγλίτωσα από τα λιοντάρια και με φάγανε οι κοργοί. Σταματώ εντάφθα, και αυτό το επιτελείο που ύψωσε το φεστιβάλ σε αυτούς τους μεγάλους νόμους της υψηλής αισθητικής, σύντομα η καρδίτσα θα το ξαναχρειαστεί. Όπως έλεγε ο Σκαλίπας, ας δώσουμε και λίγο το λόγο στους αλλουδρέχιδες. Και μπαίνουμε στη δημοσιογραφία. Ανήκει στη γενιά της γραπτής δημοσιογραφίας, αυτό που λέμε της πλάκας. Πλάκα σημαίνει το χαρτί που τυπώνεται. Εκεί δοκιμάζεται η γλώσσα, βασανίζεται μέχρι που να βγει και να τυπωθεί την άλλη μέρα και να σκαχέρεις. Στην εφημερίδα λοιπόν του δημοσιογραφή, με ένα άλλο επιτελείο, όχι πολλοί, γράφουν όλοι και ο νομός της καρδίτσας, και όχι μόνον, πληροφορείται καθημερινά τι συμβαίνει στον τόπο του. Όμως, αυτό που ξαφνιάζει είναι η λογοτεχνία του Νικολάου, για αυτή την οποία θα ομιλήσω εντάχει. Όταν μου έστειλε το πρώτο του βιβλίο, κάπου το πέρασε. Διότι όντας κριτικός τότε σε μία εφημερίδα, κριτικός θεάτρου, κριτικός βιβλίου και κριτικός δίσκου, το έκανα και για τα τρία, διότι δεν ήθελα εγώ να κάνω το κριτικό. Είχα χωρίσει με μια εκλεκτή γυναίκα που είχα, και έτσι είχα χαρίσει και την βιβλιοθήκη και τους δίσκους και όλα. Διότι όταν χωρίζει άντρας μερακλής, δεν μοιράζει στα χωρίσια. Πώς λοιπόν να αποκτήσω βιβλία καινούργια, κοστίζουν πολλά. Και πήγα σε εκδοτικό σύμβουλο και εγώ θέλω να τον ανθώ τον βιβλίο σας να παρουσιάσω και δεν με ενδιαφέρει η κριτική. Και ξανά έκανα την βιβλιοθήκη. Αλλά μου στέλνανε και βιβλία διάφορα, τα διάβασα και λέω φτιάρικα είναι. Όλα τα βιβλία της μεταταξιακής λογοτεχνίας είναι η άρρωστη κρεβατοκάμαρη. Τι μας ενδιαφέρει εμάς, κυρίες και κύριοι, η άρρωστη κρεβατοκάμαρη. Έτσι λοιπόν, ας το πω και κυρίω. Έτσι λοιπόν, έψαχνα να βρω πού είναι το φιλόνι που άφησε πίσω ο Παπαδιαμάντης. Πού είναι το φιλόνι που άφησε πίσω ο Θεοτόκης, ο Καζαντζάκης, ο Νιρβάνας, Γιωταμή Παναγιωτόπουλος, Βενέζης, Καραγάσης, Μυριδίνης. Πού πάμε. Όταν είναι άρρωστη η κρεβατοκάμαρα, μέσα από την πόρτα κερατάτε και κουβεντιάσετε. Τι χρωστάω εγώ, τι χρωστάτε εσείς. Έτσι λοιπόν, διαισθάνομαι ότι έχει περάσει η καινούργια λογοτεχνία στα χέρια των θεατρικών συγγραφέων, σκούρτης, μάτρησης, καμπανέλης, μουρσελάς, Τσιφτηρόπουλος και Νικολάου. Παίρνω το βιβλίο που είχα πετάξει, το διαβάζω και το παίρνω τηλέφωνο. Ρε εσύ, του λέω, εσύ τα έγραψες αυτά. Εδώ μιλάμε για λογοτεχνία. Όπως συνόρισε ο Τσέχοφ, τέχνη του λόγου. Εδώ μιλάμε για υγεία. Εδώ μιλάμε για ποίηση. Μιλάμε για θαύμα. Μιλάμε για μέγεθος μυθικό. Για κάτσε να ενσκύψω. Διαβάζω εκείνο το βιβλίο και μέσα μου το έχω τεκμηριώσει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν καινούριο λογοτέχνη ο οποίος παράγει μέσα στην καρδίτσα. Και επειδή ουδής προφήτης στον τόπο του, πρέπει η καρδίτσα εκείνη με τη μεγάλη καρδιά, όχι την καρδίτσα, να
αντιληφθεί και το έχει αντιληφθεί ότι κρατάτε στα χέρια σας όχι μια κούφτα άγερα, αλλά μια κούφτα χρυσάφι με τον Νικολάο. Την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνει αυτή η συνάντηση, πέσαν τα χιόνια, λέω δεν θα ξανάρθω. Και πιάνω και του γράφω μια κασέτα μια μισή ώρα στο ξενοδοχείο πάρτι, του λέω πάω στενογραφισέ τη και όταν θα έρθει η ώρα να φτάνεις, διάλεξε ό,τι σου ταιριάζει ή ό,τι δεν σου ταιριάζει, βάλ τα μέσα και βάλε λοιπόν και διάβασε. Τώρα λοιπόν, μου λέει πρέπει να έρθεις απάνω. Η γυναίκα μου όμως, η Νίνα μου λέει μην πας σε τη γιόνια. Σε παρακαλώ, μονάκριβο με, καταλάβατε. Λοιπόν, έχω κόψει και τα κομμενική για από τότε που παντρεύτηκα. Λοιπόν, μου λέει κάτσε. Λέω δεν γίνεται. Άρχισα εγώ να της λέω ηλιοφάνεια στην καρδίτσα, ηλιοφάνεια εκεί, εν πάση περιπτώσει με την καρδιά έτσι. Πάρα πολύ να χτυπάει, μου δίνει και ένα κινητό κοντά για να με παρακολουθεί για το ταξίδι. Και ξεκινάμε και μας φέρνει ο Γιώργος στο σοφέρο, ο οποίος μου είπε ο Αντώνης ότι είναι τσακάλι. Και μας φέρνει στο πιτ σιτίν. Και να είμαι λοιπόν κοντά σας, για να πούμε στα ουσιών. Δεν κάθισα να γράψω λόγο. Διάβασα το βιβλίο και σημείωσα απάνω ό,τι μου κατέβηκε στην κλάδα. Λογοτεχνία, α, καλά είναι. Λογοτεχνία κατά όπως την κατέγραψε ο Τσέχοφ, το είπα προηγουμένως. Τέχνη του λόγου. Λόγος κέρδος. Γλώσσα σπαθή της ψυχής. Ψυχή πάλουσα και πυρότρα. Φύτρο χαρακτήρας με υλικά Θεού, μύθος καλοπιασμένος, σοφία πρώτητα λέξεων και νοημάτων, λόγος αβίαστος, φαντασία οργιώδης με ακτίνες φωτός, ρεαλισμός που πετάει με το άνι της ποιήσεως, ρίζες γλώσσας που ακουμπάνε σε χαρακτήρες ανθρώπου, άνθρωπος, ανθρωπιά, ανθρώπινο. Ταπεινωμένες λέξεις στις μέρες μας στο μελαγχολικό χαμόγελο της Μαρίας και στη μελαγχολία και στο χαμόγελο και στη Μαρία δεσπόζει ο έρωτας. Ο σεμνός, ο του πάθους, ο ανθρώπινος, ο τρυφερός, τρογυρισμένος ως κουκούλι το μετάξει από την αγάπη. Και ξεχνιώντας κύριε Ζητήρη, πάμε παρακάτω και γράφω. 5 αφηγήματα, ο τίτλος του βιβλίου προσχέται στο 4ο. Θα μπορούσε να έχουν υπότιτλο «Οι ερημίες επιστρέφουν». Και εδώ στη σελίδα λέει στην κόρη μου Άννα. Θέλω η κόρη να τον διαβάσει, να τα διαβάσει αυτά που θα πω απόψε για τον πατέρα της σαν μεγαλώσει. Γιατί στις μέρες μας ο καλός λόγος στους άξιους λιγοστεύει και περισσεύει σε κάτι ανεμορούφουλους, ανεκέφαλους, περιστασάκηδες, λιγδομούριδες και παρακεντέτες. Οι άξιοι είναι σαν το ζεϊπέτικο και το τσάμικο, δηλαδή τερεμίζεται στην αιωνιότητα μέσα. Ώρα μάρκος. Και προχωράμε. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, το βιβλίο είναι όλο σημειώσεις. Γράφω εδώ παρακάτω και από όλο το βιβλίο το έχω σημειώσει, δηλαδή δεν πετάς τίποτα και τα σχόλια είναι πολλά, αλλά δεν θα σας τα διαβάσω. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Γι' αυτό είναι χρέος της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων να ταξιδεύει, να ανακαλύπτει και να επικυρώνει τους πνευματικούς ανθρώπους ή τους ανθρώπους του πνεύματος. Είμαι πολύ νέος, ούτε 30. Αν γνώριζαν ποιος είμαι, δεν θα με έπαιρναν ίσως τα σοβαρά. Έχει, απαντάει, σημασία η ηλικία για τους συγγραφείς. Την άφησε ξανά από την αγκαλιά. Αν δεν ξέρουν ποιος είσαι, ίσως
να σε σεβαστούν. Και ποιο είναι το ψευδόνυμό σου? Ιωάννης Ελεύθερος, για να έχει σχέση με τον τίτλο του βιβλίου, το λευκό περιστέρι του Ιωάννη Ελεύθερου. Τα πρώτα βήματα του κάθε δημιουργού. Δύσκολα. Ένας το Big Brother. Όλα τα τουρλουμπούκια. Όλοι το είδαμε. Είδατε τι κάνει τηλεόραση, ε? Άμα βάλεις λοιπόν ένα ποντίκι πάνω σε μια καρέκλα, σε μια μέρα παίρνει στάρ. Το είναι στήκης. Τι πρέπει να κάνει η παιδεία, τα βιβλιοπολία? Τι πρέπει να κάνει ο Κοκλίας? Τι πρέπει να κάνει ο εκλεκτός Γιάννης Σορδάτος? Τι είπε ο Κοροπολόγης ο Μαθηγιάννης? Πανεπιστήμιο, λέει. Πού το που πήγα στην Κομωτινή και είχε 5.000 φοιτητές και 5.000 ασυλινάτια. Πού είναι το αύριο? Γι' αυτό αυτό το βιβλίο, κύριε Ζετή, είναι σημαδιακό. Και σχολιάζω. Είμαστε εδώ. Ο γραμματικός και η εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1894 στο Μετέβηση. Είναι και ο Νικολάου. Και με όλο το έργο. Και είναι νέος, όχι με ψευδόνυμο. Με το όνομά του. Και είμαστε εδώ. Πιστοποιούμε τη λογοτεχνική αξία η οποία στα καθημάς μετριέται σαν εθνική κληρονομιά. Λοιπόν, τι να πω, να μην σας κουράζω, όλο το βιβλίο σηματοδοτεί σταθμό στην ελληνική μας λογοτεχνία. Όπως λέμε αυλή των θαυμάτων του Καπανέλη, έτσι λέμε και για το μελαγχολικό χαμόγελο της Μαρίας. Δεν ξέρω πώς διάβολο τα καταφέρνει μέσα σε τόσες δουλειές και παράγει μια τέτοια ποιότητα λόγο. Είναι το φιλόνι. Είναι το ήθος. Είναι το βάσανό του. Είναι διότι είναι απλός. Είναι διότι είναι ερωτικός. Είναι διότι ξέρει να ακούει. Συγκαταπατικός με αλουδένιες. Πολλά είναι. Εκείνο που μετράει είναι το βιβλίο. Αντί λοιπόν εγώ να σας κουράσω άλλο, θα σας αναγνώσω δύο επιστολές του Λαζαρίδη για να έχετε μια άλλη έποψη για αυτό το βιβλίο. Έχει σημασία, διότι η πρώτη είναι για την πρώτη φορά που δεν έγινε, για να δείτε στη δεύτερη, όταν διάβασε το βιβλίο, πώς διαφέρει η πρώτη από τη δεύτερη. Και πώς σηματοδοτεί ο Λαζαρίδης και στην πρώτη και στη δεύτερη την πνευματική παρουσία του Νικολάου εδώ και πώς τον κέρδισε με μία φορά που ήρθε ο αετός εδώ πάνω. Μετά μιλάμε για Λαζαρίδη, δεν μιλάμε για τυχαίο όνομα στην λογοτεχνία μας. Με την ευκαιρία της ομιλίας του φίλου μου κ. Γιώργη Χριστοφυλάκη στην Καρδίτσα για τον Αντώνη Νικολάου την πρώτη επιστολή. Τραγή απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η θεατρική γονιμότητα της Καρδίτσας. Και παραγωγικός σπερματοδότης αυτής της ουσιαστικής γονιμότητας, ο Αντώνης Νικολάου, που χαίρομαι ειλικρινά που μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω. Και τον λέω παραγωγικό, γιατί λογαριάζοντα τα 15 θεατρικά του έργα, αν όχι και περισσότερα, μαζί με εκείνα που ενδεχομένως βρίσκονται ακόμα στο σιρτάρι ή και στο στάδιο του προγραμματισμού, και με τιμητικές διακρίσεις για μερικά από αυτά, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια τυχαία περίπτωση, αλλά με μια εξαιρετική, όταν υπηρετώντας το δύσκολο είδος γραφής, όπως είναι ο θεατρικός λόγος, έχει κιόλας επιδείξει ένα τόσο πληθωρικό όσο και αξιόλογο έργο. Διαβάζοντας μάλιστα και το τελευταίο του της μέρες φωτιάς, που χωρίς να έχει τίποτα να ζηλέψει, μου θύμισε την πόλη βραβευμένη και πολύ υπέρ τη μικρή μας πόλη του Thornton Wilder, αναρωτήθηκα γιατί να μην έχει περιληφθεί στο γραμματολόγιο του εθνικού μας θεάτρου, διότι εκεί κούρκουλος συχνάζει με όλο το σεβασμό, να ρώστε.
όταν συχνά τα πεζόμενα ιδιαίτερα των ξένων επιλογών δεν έχουν τα ανάλογα και αντίστοιχα στοιχεία για να τα βλέπουμε και να τα ανεχόμαστε. Ειλικρινά, θα το χαρώ αν πραγματοποιηθεί αυτό το ανέβασμα, όπως και με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση θα μαθαίνω κάθε φορά την όποια καινούργια του δουλειά για την οποία θα δουλεύουμε την επιτυχία που του αξίζει. Καθώς και για την θεατρική σκηνή της Καρδίτσας, που επάξια διευθύνει, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η ελληνική θεατρική καρδιά μπορεί αποτελεσματικά να χτυπάει από όλες τις πνευματικές αρτηρίες της. Την καλημέρα μου στον συνάδελφο κύριο Αντώνη Νικολάου, Γιώργος Λαζαρίδης. Και επαναλαμβάνω, επειδή σέβομαι τον χρόνο σας και τον γάματό σας, μετά το τέλος της επιστολής, τελειώνω και εγώ. Η εντύπωση από το μελαγχολικό χαμόγελο της Μαρίας του Αντώνη Νικολάου. Κύριος Λαζαρίδης, είναι σύγχρονος εκδόσεων στον εκδοτικό οίκο Λιβάνη. Βαρύνει ο λόγος του, γιατί από εκεί περνάνε όλα. Και όταν λέω όλα, στο κέντρο και στο λιβάνι τα στέλνουν και στο πατάκι και στους τρεις. Και μετά πάνε αλλού. Κατά συνέπεια, όλη η νεολική λογοτεχνία περνάει τα χέρια του. Και αυτός λέει το ναι ή το όχι, αν θα εκδοθεί. Από τη στιγμή που η ανάγνωση ενός βιβλίου γεννάει το ερώτημα μαζί και την απορία για το πού το πάει, χωρίς να είναι εύκολη μια πιθανή δικαιολογία και μια αυθαίρετη εξήγηση, αυτό και μόνο είναι μια στέρεη επιβεβαίωση ότι ο συγγραφέας του ούτε τυχαίος είναι, ούτε ένας ακόμα από τους τουρίστες του λογοτεχνικού χώρου. Και σίγουρα ο Αντώνης Νικολάου, γνωστός από τις θεατρικές του δραστηριότητες που τιμούν όχι μόνο την Καρδίτσα, αλλά και ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, θεατρικό χώρο, δεν ανήκει σε αυτούς τους τελευταίους, τους αδικαιολόγητα παρόντες στην θεατρική μας κοινότητα. Γι' αυτό και η Εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, στην οποία ανήκει σαν τακτικό μέρος της, πολλά έχει να περιμένει και μελλοντικά από αυτό. Το παρελθόν που λένε είναι αυτό που εγγυάται το μέλλον. Να έρθουμε το όμως τώρα στο μελαγχολικό χαμόγελο της Μαρίας, που όπως το είπαμε ήδη γεννάει στον αναγνώστη το εξελικτικό ενδιαφέρον, κεντρίζοντάς τον σελίδα με σελίδα και κεφάλαιο με κεφάλαιο, έτσι που είναι σοφά μοιρασμένος ο χρόνος του τότε με το τώρα, σαν δυο ιστορίες στην συσκευασία του ενός, για να σε κάνει κάθε τόσο να αναρωτιέσαι για το τι θα γίνει παρακάτω. Και με γράψιμα και με γράψιμο σωστό κέντημα, διαλεγμένες οι λέξεις και οι φράσεις, από τις οποίες κρατάω μία σαν δείγμα ευαίσθητης γραφής. Τα παγκάκια των σιδηροδρομικών σταθμών ξέρουν τα περισσότερα όνειρα των ανθρώπων. Είμαι της άποψης ότι και μία φράση είναι πολλές φορές αρκετή για να μας δώσει την ταυτότητα ενός γνήσιου συγγραφέα. Και αυτό το είδος, το ανάμεσα στο φανταστικό, το διαχρονικά επικοινωνιακό και το ρεαλιστικά ποιητικό, και πάντα με την περιέργεια του αναγνώστη για το ποιο θα είναι η αποκάλυψη και η λύση του όποιου μυστήριου, ξέρει να το χειρίζεται καλά, αρχίζοντας συχνά τις σκοτεινές πτυχές ενός ΠΟΕ ή και τις καθημερινές παγίδες ενός ΜΑΜΕ. Αυτή την περιέργεια και το ενδιαφέρον του τώρα και του τότε, όχι με τη μορφή του αστυνομικού μυθιστορήματος ή ενός εντυπωσιακού θρίλερ, αλλά με έναν τρόπο καθαρά ποιητικό, από τον οποίο δεν νομίζω ότι αποσιάζουν τα βιωματικά στοιχεία, ούτε και οι διαφαινόμενες πολιτικές και κοινωνικές αναφορές, και που η αξιόλογη ευρηματικότητα κάνουν το βιβλίο του Αντώνη Νικολάου να ξεχωρίζει από τον πληθωρισμό, αν όχι και την σκουπιδωρολογία που κατακτίζουν τον τελευταίο καιρό τους πάγκους των βιβλιοπολίων.
Καλό είναι βέβαια και ασφαλώς προτιμότερο να γράφουμε από το να ασχολούμαστε με την εμπορευματοποίηση της τηλεβλακίας του Big Brother, σαν να έχουμε κάτι να πούμε. Και ο Αντώνης Νικολάου μας επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι έχει πολλά να μας πει. Τον εκφράζω τη βαθιά μου εκτίμηση 8/1/2002 Γιώργος Δανταΐδης. Και ιστερόγραφο. Φίλε Αντώνη, λυπάμαι που ο Χιονιάς με εχμαλώτησε με μια γερή ήρωση απαγορευτική για κάθε μετακίνηση, παρόλο που το ήθελα πολύ να βρεθώ στην φιλόξενη καρδίτσα. Το βιβλίο σου μου άρεσε πολύ, όπως ακριβώς το λέω, και μου παρακάλεσα τον κοινό μας φίλο Χριστοφυλάκη να το διαβάσει και με τον ανεπανάληπτο τρόπο. Σου εύχομαι καλή χρονιά, επιτυχίες και με την επιθυμία γρήγορα να τα πούμε από κοντά, πολύ φοιτητά, Γιώργος Δανταΐδης. Βλέπετε και ακούτε ότι ο γραμματικός δεν θέλει να μονοπολίσει το ενδιαφέρον σας. Ο Μακρυγιάννης είπε, ο στρατηγός του Μακρυγιάννης, από τότε που θα φύγουμε στο εγώ, από το εγώ και να πάμε στο εμείς, κάτι θα έχει γίνει. Τουλάχιστον στην περίπτωση της καρδίτσας προσπαθούμε να είμαστε στο εμείς, στο εσείς, όλοι μαζί. Και λέγω ότι αν μπορεί να χωρέσει σε δύο λέξεις η λογοτεχνία του Νικολάου, θα ήλεγα φανταστική λογοτεχνία. Αυτό το έχει αποπειραθεί μόνο ο Τάσος Ρούτρος στην Αθήνα, από άλλα κανάλια, από άλλους δρόμους, άλλες στράτες, άλλα λαγούδια. Εδώ είναι άλλο κομμάτι, ολόκληρο, γεννημένο και παραδομένο στην ψυχή αυτής της πόλης. Εμείς, πολύ απλά σας το λέγω, τον αγαπούμε, αμετάκλητα τον αγαπούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα ήθελα τώρα να του παραδώσω ενώπιόν σας μια ανθοδέσμη που του στέλνει η Εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Μέσα σε αυτή την ανθοδέσμη, μέσα σε κάθε πέταλο από το κάθε λουλούδι, κρύβεται η ιστορία της. Και σε αυτή την ιστορία πέρασε ο Παλαμάς, πέρασε ο Πολέμης, πέρασε ο Νιρβάνας, πέρασε ο Πόγρης, ο Μελάς, ο Γρηγόριος ο Ξενόπουλος. Εκατοντάδες πνευματική ταγή, ανυποχώρητη στη Φιλική Εταιρεία Πνεύματος. Εκεί χωρεί ο Αντώνης ο Νικολάου, παλικαρίσια. Γι' αυτό λοιπόν η εταιρεία μέσω του γραμματικού τον καλεί εντάχθα να του παραδώσουμε αυτά τα λουλούδια και την αγάπη σας και τη δική μας.